σας φίλες και φίλοι της Ανοπέας Αντραπού είναι Σάββατο 22 Απριλίου του 2023 Επισήμως από τις 11 η ώρα το πρωί η Βουλή έχει διαλυθεί Έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για την 21η Μαΐου του 2023 Εδώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με την προηγούμενη τη χθεσινή εκπομπή Και όπως θα δείτε Έχουμε αλλάξει τα θέματα. Αυτό για την αχρήματικη κοινωνία θα πάει τη Δευτέρα. Αύριο έχουμε την πρεμιέρα της εκπομπής που έκανα την Τρίτη στο Hi TV και που δεν μπορείτε να τη δείτε σε όλη την Ελλάδα. Η Πέμπτη Διάσταση, ο δεύτερος κύκλος που ξεκίνησε με την Ατλαντίδα. Η Τρίτη το βράδυ θα είναι εκρηκτική διότι το επόμενο επεισόδιο της Πέμπτης Διάστασης θα αναφερθεί σε μία από τις μεγαλύτερες αφιλεγόμενες ομάδες και δεν είναι άλλη από την Ομάδα Ε. Οπότε την Τρίτη το βράδυ θα πούμε πολλά πράγματα για την Ομάδα Ε. <coughs> Στην Πέμπτη Διάσταση. Θα παίξει στις 1 η ώρα το βράδυ στο HiTV και την άλλη Κυριακή στις 30 Απριλίου στις 11 και 4 το πρεμιέρα. Λοιπόν, χθε ήταν 21 Απριλίου. Εγώ έχω ένα κοινό το οποίο το κοινό αυτό θα σας μιλήσω έτσι ντόμπρα λίγο μέσα από την καρδιά μου. Σε καμία περίπτωση δεν το θεωρώ ακόλουθους, δεν το θεωρώ, θα καταλάβετε γιατί το λέω, πρόβατα, χαϊβάνια, ότι σα εκμεταλλεύω και τα λοιπά. Εμένα με συγκινούν οι άνθρωποι που με σταματάνε στον δρόμο και δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Κανένα δεν έχει κάνει μια εντό αγωγικών επίθεση όπω πολλοί θα θέλανε να μου κάνουν. Εγώ δεν φοβάμαι. Ε, ο κύριο σήμερα που με είδε συνοδό ο Φοκλαίο. Ένα άνθρωπο τη ηλικία του πατέρα μου με χαιρέτησε. Εσύ είσαι μου λέει ο Χρήστο. Εγώ να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εμένα αυτό μου λέει πολλά. Η κυρία που με σταμάτησε στη Φωκίνο Νέγρη. Θα το κάνω του πολιτικού, έτσι. Επισκέφτηκα του γονεί μου στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία περπατώντα στον δρόμο με σταματήσανε. Το παλικάρι σήμερα στο μοναστεράκι που βγήκε μέσα από το καφετέρια, σχεδόν ουρλιάζοντα για να βγάλει μια φωτογραφία μαζί, μαζί μου. Πρέπει να έχω βγάλει κοντά στι 200-300 φωτογραφίε. Δεν ξέρω, δεν μου έρχονται τα tag. Αν πραγματικά βγάζετε φωτογραφία μαζί μου και τη σηκώνετε στο facebook, εκεί κάντε tag να ξέρω πού έχω βγάλει τη φωτογραφία. Ε, δεν είμαι ψώνιο. Αφού με τον κόσμο. Αυτό με τη λέξη με τα χαϊβάνια να το ψάξετε λιγάκι. Γιατί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι στον χώρο τη αναζήτηση σα χαρακτήρισαν χαϊβάνια επειδή με παρακολουθείτε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι περίθους. Εν τω μεταξύ, οι συγκεκριμένοι κύριοι μιλάνε για ήθο. Οι ανήθικοι μιλάνε για ήθο. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακε. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξή. Χθε, όχι, εμε, όχι, δεν στενοχωρήθηκα. Προσέξτε, με απογοητεύσατε. Και αν το καταλάβατε, έχει καλό. Με απογοητεύσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε δύο εκπομπέ. Λέω ρε φίλε, ό,τι και να πω, υπάρχει ένα στάνταρ τέτοιο. Δύο εκπομπές, οι οποίε ας α πούμε ότι δεν ήταν καλή. Πού ήταν καλή, Για το μεσολόγιο, φίλε, είναι δυνατόν, την ξέρατε όλη την ιστορία. Τι θέλετε δηλαδή να σα λέω, Βλακίε. Αναρωτηθείτε ότι αυτοί που σα λένε χαϊβάνια έχουν κάνει 70 εκπομπέ για ηλιακή καταιγίδα. Σα έχει χαλάσει κανένα ρολόι. Ε, σα έχει χαλάσει κανένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι που είπαν ότι έγινε πραξικόπημα στην Κίνα. Και δεν του βίνεται. Όχι, όχι από, το, από το YouTube, από το Google. Να πει όταν εμφανίζεται αυτό, το μια μουτζα και μην ξαναεμφανιστεί ποτέ. Η κύρια αυτή ήταν σφουγκοκολάρι όλη τη μαλακισμένη παρέα που θα σα αποκαλύψω την Τρίτη το βράδυ. Που μα ήσαν φράγκα και όπου ο τελευταίο των μοϊκανών εντό αγωγικών τη ομάδα Ε, δεσμεύομαι για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά πέθανε σχεδόν στα 500 μέτρα από μένα και με πληρωμένα τα νοσήλια από έναν ερευνητή που τα παράτησε και είναι κάτω στην Κρήτη και με τιμά με τη φιλία του. Λαό που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένο να καταστραφεί. Αυτά οι βλακίτσες περί τώρα είναι χούντα και τα έχω πει μέσα στην εκπομπή εσείς νομίζατε ότι θα έλεγα βαρετά πράγματα τώρα που έρχονται οι εκλογές ελάτε να σας πω λίγο και το αφήγημα πως έχει υπενθυμίζω δεν στενοχωριέμαι δεν είμαι παραπονιάρης η εκπομπή είναι εκπληκτική και με απονούμερα αλλά θα περίμενε ένα μπαμ θα περίμενε... δεν την ξέρετε όλη την ιστορία θα σου το πω πολύ απλά. Δεν την ξέρω όλη την ιστορία. Και χθε από κάποιου ανήθικου είχα σχόλια τα οποία έδειξαν πόσο ηλίθιοι είναι και πόσο ζηλωτέ όσο φορά τη Χούντα είναι. Δεν κάτσατε να ακούσατε καν την εκπομπή. Ο Ανδρέας Παπανδρέο από εδώ, από εκεί τρεπά. λοιπόν, θέλω να πω τα πράγματα έτσι όπω είναι, να είμαι ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω. Αυτοί είναι οι λόγοι που με ανάγκασαν να είμαι μόνος. Μόνος. Μόνος μου και όλοι σας. Όχι εσείς, οι άλλοι. Έτσι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω χαρακτηρίσει ποτέ κανέναν χαϊβάνι που παρακολουθεί τους άλλους. Ο καθένας εφώνε τάκτη. Εντάξει. Αλλά... Το μεσολόγγι θα σας το πω πολύ απλά έχω 30 email και από συλλόγους κιόλας που με καλέσανε τον επόμενο χρόνο να είμαι στο μεσολόγι και να κάνω ομιλία για την έξοδο του μεσολογίου. Εδοξά στην... στο μεσολόγι και ο μέσος όρος της εκπομπής που είναι 42.000 τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι πιο κάτω από το, από το 60% του καναλιού. Αν κάνουμε όμω θέμα juicy, ο Πουτίναρο, ο Τράμπαρο, ο Μπαϊντάναρο κτλ. Πάμε ψηλά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, λοιπόν Απλώ θα τα λέω την άποψή μου. Και να είστε δίκαιοι. Όπω εγώ είμαι υπέροχο, ακέραιο και δίκαιο. Και το υπέροχο είναι με την ελληνική, την αρχαιοελληνική έκδοση. Όχι εγώ ότι είμαι υπέροχο. Αλλά σκεφτείτε μόνο το εξή. Αναλογιστείτε μόνο το, μόνο το εξή. Φτάσαν σε σημείο να σας χαρακτηρίσουν χαϊβάνια. Οι άνθρωποι που δεν έχουν βγάλει ούτε μία ιστορία. Ούτε μία ιστορία. Αλλά θα σα πω εγώ τώρα ένα αφήγημα το οποίο περιλαμβάνει λεφτά σε μαύρες σακούλες, κέντρα μασονικά και λέγεται ελληνικές εκλογές. Λοιπόν, Έχω κάνει μια δημοσκόπηση στο Viper. Μπείτε μέσα, το link είναι και μέσα στην περιγραφή. Μπείτε μέσα στο Viper και ψηφίστε. Και εγώ δεν κάνω με δύο επιλογέ Νέα Δημοκρατία ή Φούφουτο. Φούφουτο ή Κινάλ. Κινάλ ή Φούφουτο. Τέτοια πράγματα. Εγώ έχω τα 7 κόμματα, άλλο κόμμα και άκυρο ή λευκό. Γιατί το άκυρο ή λευκό είναι το μόνο που μπορεί να ρίξει μέσα στην κάλπη. Αν δεν πα, είναι άλλο πράγμα. Υποτίθεται με την προηγούμενη δημοσκόπηση ότι το 89% από αυτού που ψηφίσανε, που είναι 2.727, πείτε μου, βρείτε μου μία δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχει περισσότερο από 1.300 άτομα. Και εγώ για το αν θα πάτε να ψηφίσετε είναι 2.727. Και σήμερα θέλω να σπάστε το, αυτό το δημοσκόπηση που έχω στην κοινότητα του Viper. Του Viper. Ε, τα μέλη είναι 14.200, σπάστε το. Μπορεί να πείτε άλλοι μέσα και να πάει 15.000, να ξέρουμε τι γίνεται. Το οποίο τη στιγμή που γυρίζετε η εκπομπή, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Το άλλο κόμμα είναι η κυβέρνηση. Το άλλο κόμμα. Αλλά θα τα πούμε και για το άλλο κόμμα. Λοιπόν, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πιο στημένο παιχνίδι από τις εκλογές τη 21ης Μαΐου του 2023. Λοιπόν... Φάγωμα. Φάγανε όλοι. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Θυμάστε με το υπάρχει και φιλότιμο. Και κάποια στιγμή υπήρχε ένα μικρό ταμιάκι που λεγόταν για τι εκλογέ. Πώ λέει στην εκκλησία για του πτωχού τη ενωρία, για τι εκλογέ. Υπήρξε πολύ μαύρο χρήμα και υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Όπω έλεγε και ένα σύνθημα παλιότερα στα Εξάρχεια, το πάθο για το χρήμα σε κάνει παύλο τσίμα. Αυτό ήταν σύνθημα, έτσι λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το σεξουαλικό. Εγώ δηλαδή μύρισα τα πόδια μου που σας έλεγα από το Μάρτιο ετοιμαστείτε θα πέσει τσόντα φουλ. Η τσόντα έχει αρχίσει και πέφτει από το Δεκέμβριο του 2021 όπου πέφτουν τρεις, τέσσερις περιπτώσεις. Λινιάδης, λίγο αργότερα Φιλιππίδης, Ακόμα σεξουαλικό ήταν και αυτό με την Καρολάιν Στάθης και λίγο αργότερα πέφτει και λίγο αίμα πισπυρίγκου. Μετά το Σεπτέμβριο του 22 κολονός και τώρα κυρίες και κύριοι έχουμε μπήκε και λίγο καηλή στη μέση. Ταιριάζουν, θα τα πούμε. Περίμενε. Περίμενε. Υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος με την κυρία Καϊλή και την κυρία Ελένη. Δεν θα την πω ακόμα. Ξέρετε γιατί δεν θα την πω. Γιατί εγώ έχω και νομικέ σπουδέ. έχει σημασία που δεν έχω πάρει πτυχίο. Το οποίο μου λέει το εξή. Ακόμα και που το έχει πει η ίδια, είναι ισχύει αυτό το In our three with flowers around. Πρέπει να κατατηθεί η δικογραφία. Η δικογραφία σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο πρέπει να αποδεχτεί να γίνει άρση τη ασυλία για να πάρει τη δικογραφία. Ακόμα αυτή τη στιγμή ο κύριο Γεωργούλη, κατά δήλωση ε, υποπτό για ξυλοδαρμό και βιασμό δεν έχει πάρει τη δικογραφία. Η κυρία Ελένη, κυρία Ελένη βγήκε μόνη της. Πρωτοκλανιστής, πρωτομυριστής. Στις εκλογές είχαμε και το κίνημα Μητού που ξεκίνησε με την Πεκατόρου και άλλα πολλά. Που, τα χουφτώματα, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Παπαγιανόπουλο, τα χουφτώματα γίναν πλέον η πολιτική τη Ελλάδα. Ενώ έχουμε θέματα τρελά. Λοιπόν, σα έλεγα ότι στι εκλογέ θα σκάσει πολύ τσόντα. Τσόντα! Γκουσγούνη, τσόντα. Μου λέγανε άλλοι, Αχ, τώρα επιβεβαιώνεσαι. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Ακόμα και το πρεντιέιτορ, πρεντάτορ, πρεντούτορ, τα λοιπά, ελάτε αγγλωμαθείς και μια μάντρα. Λοιπόν, ε, για τσόντα μπήκε. Για τσόντα μπήκε. Ξεκινάμε όμως λίγο την αφήγηση. Σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν τα άλλα κόμματα. Στα άλλα κόμματα περιλαμβάνεται ένα κόμμα που λέγεται ΕΑΝ. Έτσι. Είναι του κυρίου Κανελόπουλου. Ο κ. Καναρόπλο κάνει μια μεταγραφή κάποια στιγμή και ανεβαίνει σαν αρχηγό του κόμματο που έχει ιδρύσει ο Ελία Κασιδιάρης Το Έλληνε για την πατρίδα. Ε, τώρα, αυτέ τι ηλικιότητε τώρα, παπαριά στι 4 ώρα το πρωί να με ξυπνάει και λέει Δεν είναι Έλληνε για την πατρίδα, είναι Εθνικό Κόμμα Έλληνε για την πατρίδα. Τσακ τσακ! Έτσι, τσακ τσακ! Κάνει και συσπασιών η καρέκλα. Τι λέτε ρε παιδιά, και το πασό και επισήμω είναι κοινάλ. Θα το πούμε κοινάλ, τι είναι, είμαστε Εβραίοι, χαλάλ και κοινάλ. Λοιπόν, ε, κάνει μια μεταγραφή για να μπει πάνω. Κάμερα προς εμένα που είναι και ο Λιακόπουλος, έτσι τα λοιπά. Τι διακινείται αυτή τη στιγμή στα στελέχη του κόμματο Έλληνε για την Πατρίδα. Κατεβάστε όλε τι αναρτήσει. Ο Ηλίας δεν θα κατέβει στι εκλογέ. Πα, πα, πα. Έχετε βάλει στοίχημα κάποια έτσι. Αχ, έχω. Δεν... Κάτσε να το ισιώσω λίγο. Με αλφάδι. Πα, Έφυγε πιο πάνω. Τι σας έλεγα εγώ. Άμα κατεβούτε να μου το πούτε. Η νέα δραματική σειρά του Αντένα. Κάτσε να δούμε αν θα κατέβει ο Κασιδιάρης. θα κατέβει σε εγκάθετος. Εγκάθετος. Και θέλετε να σας πω κάτι. Πάλι κάμερα προς αμένα. Κέρδος είναι για τον Καστιδιάρη Αν το σκεφτείτε. Κέρδος. Κέρδος. Δεν συμπαθώ κανένα κόμμα. Κέρδος. Λοιπόν, Κανελόπουλο ξεπάγιασε, το έβγαλε μάλλον, ξεπάγωσε μάλλον, το έβγαλε από την κατάψυξη στο ΕΑΝ, θα κατέβει στι εκλογέ με το ΕΑΝ. Είναι εύκολο. Εδώ αυτό που μπήκε με τα σαντάλια στο προεδρικό μέγαρο, ο Εφημορφίδη, που έχει τα κοκομάτ, αύριο κάνει κόμμα. Εφ. Πώ λέγεσαι Εφημορφίδη, πώ θα το ονομάσει το κόμμα, Εφ. Έτσι, φαντάσου να λέγε, να σε λέγω, να... Νικόλαο Μπούτσο. Πώ θα το ονομάσει το κόμμα, χωρί το μη. Έτσι. Ο καθένα ό,τι θέλει κάνει. Πώς θα... φανταστείτε δηλαδή εγώ να έκανα κόμμα, πώς το, το ονόμαζα, Κάστα. Ψηφίστε τον Κάστα με τον Χρήστο τον Κασταμονίτη. Έτσι λοιπόν, τέτοια πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. λοιπόν, άρα στοιχηματάκια για Καστιδιάρη που δεν έβαλε κανένας. Που δεν έβαλε κανένας. Ε, ε, ξέρετε όλοι έχω ζήσει πολλέ φορέ. Ε, Κάνα την εκπομπή σου, την έχω δει 300 φορέ. Και βλέπεις 100 μόνο views. Άρα λοιπόν άλλα 200. Έτσι. Τέτοια πράγματα λοιπόν. Ε, όλα έτσι είναι. Δηλαδή θα δω 30 φορέ την ταινία σου. Α, σα υπενθυμίζω την ταινία. Το link είναι στο chat. Έτσι, η ταινία. Στο βίντεο μέχρι την άλλη Κυριακή. Όχι, Σάββατο, αύριο Κυριακή, μέχρι την άλλη Κυριακή. Από πρωτομαγιά θα είναι το δεύτερο μέρο. Οπότε σπεύσατεν. Θα κατέβειν, λοιπόν, έτσι είναι. Δύο έργα λέει, σεξ λέει και, και western. Ο μόνος που έχει βάλει, μάλλον μία νομίζω έχει βάλει, ότι θα περάσει ο Καζάκης το 1%. Ούτε καν, επαναλαμβάνω, ούτε από εδώ και καν από εκεί. Αυτά τα τσοντιλίκια που λέτε είναι κατασκευασμένα εδώ και καιρό. Να σου το πω πολύ απλά, λίγο επειδή ξεκινάει από το πρόβλημα υγεία φόφη γεννηματά. Φόφη γεννηματά, <coughs> ξέραν τι εξετάσει και ξέραν ότι θα φύγει. Ε, και είχαν αρχίσει πλέον και παρα, παρακολουθούσαν του υποψήφιους προέδρου του Πασόκ. Σήμερα σε μια παρέα που ήμασταν εκεί στη Οφοκλέους... 6 στου 7 γιατί δεν βγήκε ο Λοβέρδο, αρχηγό του Πασόκ. Όχι που μα πολύ νοιάζει, αλλά μπα περιπτώσει. Και φυσικά, αυτό είναι φοβερό, ε, όλοι θέλανε για αρχηγό του Πασόκ, αλλά κανένα δεν πήγε να ψηφίσει, ούτε το έπεσε φίλο του που είναι Πασόκ. Τον φίλο μου τον Παύλο τον Γερουλάνο. Ε, εντάξει, ο, Ανόγι, ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατόγια. Λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η Αρμενία, η Αρμενία, πώς έλεγε η Ευρώπη, ο Πετσάλνικος, εγώ λέω, η Αρμενία ρε, η Αρμενία και η Κίνα, άρε άδρουλάκι, αν ασχολείται μαζί σου η Αρμενία, καλά, και η Κίνα, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, πέρα από τους Έλληνες, ξέρουν τον άδρουλάκι. Μιλάμε, είσαι διάσημος, εντυπωσιακός ότι εκεί μπήκαν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είναι στην απαγορευμένη πόλη. Η απαγορευμένη πόλη είναι πάρα πολύ ωραία. Όσοι πάτε Πεκίνο να την επισκεφτείτε. Λοιπόν, έχουμε μια τεράστια αίθουσα που είναι το κόμμα. Το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας. KKK. Κούκους κλάμ. Λοιπόν, εκεί που έγινε το πράξη κόμμα, που που σας λέει η χαϊβάνια, είχε κάνει ολόκληρη εκπομπή και δεν είχε αναβασμένη ακόμα. Δηλαδή, η μαλακία έχει και παράσιμο. Σου λέει, απονέμω τον παράσιμο της μαλακίας, στον ε, δημοσιογράφο. Αυτό είπε αυτό το πράγμα. Τάτι, για, για τη δημιουργία τη της, της φανταστική ιστορία πραξικόπημα στην Κίνα. Σε πέντε συνέχεια. Πώ ήταν ο ψευτοδόδωρο στην ταινία Ζητήτε ψεύτη που έλεγε Είχα πάει στη ζούγκλα λέει, και σκότωνα άγρια ζώα. 90 συνέχεια. Έχει πάει ποτέ ούτε λέει είμα, στην Αθήνα δεν είχα έρθει. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν. Εκεί σε αυτή την αίθουσα που λέτε, είχαν μαζευτεί όλοι με το, αυτόν τον Ζεπίνγκ, ping, ping, Ping Πώς λέγεται αυτό, στα λοιπά τη Κίνα, δεν μα ενδιαφέρει, απλώ να ξέρουμε λίγο την ιστορία. Αυτοί οι 6.000 σύνεδροι, και κάποια στιγμή έχω αποκλειστικέ ε, πληροφορίε. Λένε, Όταν το ό Ανδρουλιτσάκι, λένε όλοι. Ανδρουλιτσάκι, κουφαλάκι, 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 ψηφίζουν όλοι στρατιωτικά. 5.999 ψήφοι, λείπει μία μόνο. Είναι αυτό ο πρόεδρο που το πετάξαν έξω με του στρατιώτε. Είχε πάει τουαλέτα, είχε φάει αγκιναροκού τον είχε πάει πίσω τέντα, πριονότο, ε, οδοντοτό, να με πάτρα καλαμάτα με τον οδοντοτό, πριονοκορδέλα και έτσι. Αλλά αυτό είχε και το μικρόφωνο μέσα και λέει Ανδρουλίτσακι! Και αυτό είναι 6.000 ψήφοι. Και σηκώνει το τηλέφωνο, τσατάω, παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα τον άλλο Κινέζο, όχι το Σιμίτη, τον ε, Κυριάκο Μητσοτάκη και του λένε Ωραία, το, 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 ωραία, Το σημειώνει ο, ο Κυριάκο ο Μητσοτάκη και ξαφνικά κάποια στιγμή του παίρνουν ε, και οι Αρμένοι. Αγκοπιάν, Σαλαμακιάν, Μαλακιάν, Αδρουλιτσικιάν. Αδρουλιτσικιάν, Παστρουματσάν, Παστρουματσάν, ε, Ερεβάν, ε, Αρμενιάν, ε, Αδρουλιτσικιάν. Ε, εντάξει. Σου λέει Αρμενία εκείνα, κάτι έχει κάνει ο Πεκταρά. Αυτό αυτό το μόνο που έχει κάνει είναι διαγώνια απέναντι από την Αλμπέρτο Σπινέλη. Έχει δύο ωραία εστιατόρια. Στο ένα έχει ωραίε ποικιλίε με παστρουμάκι Είναι λίγο πολιτικό. Στο άλλο έχει κινέζικο. Έχει σούσει. Στα έξι, όπω λέγονται τα καταστήματα εκεί πέρα στι Βρυξέλλε. Σου λέγε ή πήγε στου Κινέζου και έβρισε του Αρμένιου, ή πήγε στου Αρμένιου και έβρισε του Κινέζου. Μα σα δουλεύουνε, Σα δουλεύουν. Συγγνώμη που θα βγάλω τον εαυτό μου έξω ψηλό γαζί ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τον παρακολουθούσε όπω παρακολουθούσε όλου του υποψήφιου αρχηγού, όπω παρακολουθεί, όπω φάνηκε, ο Αθεόφοβο παρακολουθεί και την οικογένειά του για το Μητσοτάκι, λέω, και την τώρα Μπακογιάννη και όλα αυτά. Για να έχει για οποιονδήποτε κάποιο στοιχείο, έχει ένα φάκελο. Ποιο λέγεται εσύ, Καστάμονίτη. Αυτό εδώ ο φάκελο όλο βγαίνει, Ανοίγει, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει το άλλο. Έτσι. Λοιπόν. Τι υπόθηκε. Είναι προσωπικέ λεπτομέρειε. Από εκεί και πέρα είναι εικασίε και δεν είναι κάτι που είναι αρνητικό. Υπόθηκε από ανθρώπου οι οποίοι παρακολουθήσανε. Γιατί για να παρακολουθηθεί ένα άνθρωπο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θέλει έξι υπογραφέ. Έτσι δεν είναι παλικάρια. Έξι υπογραφέ. Ο επόπτη, αυτά τα λοιπά, τα οποία αυτά σβηστήκαν όλα. Ότι τον έχουν ενοχοποιήσει τον Ανδρουλάκη, μάλλον έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά δεν υπάρχουν καταγγελίες, για σεξουαλικού τύπου αδικήματα. Κοινώς βάλανε κοριό στην κρεβατοκάμαρα. Αυτά τα λέει και ο Χίος εδώ τόσο καιρό. Εντάξει. Σήμερα μάλιστα έβγαλε μια φωτογραφία ο Χίος. Η σήμερα η χθες πότε. Σήμερα. Στην οποία φαίνεται ότι είναι αυτός, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, με την κυρία Ελένη στο δωμάτιο. Και έτσι η πολιτική μας γίνεται κλειδαρότρυπα. Να μην πω τίποτα άλλο που έχει σχέση με το απίστια και την τρύπα. Έτσι. Κλειδαρότρυπα. Τώρα, το μεγάλο το σκάνδαλο είναι ο συνδυασμό ότι αυτός ο πεκταράς ο Μάρλον Μπράντο, πρέπει να έχει και καλά κάνει το παλικάρι του, μαγκιά του. Σχέσεις και με την Εύα Καϊλή και με την κυρία Ελένη. Πεκταράς. Ξέρετε, στι Βρυξέλλες μετά τις 5 και μισή, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εκτός αν είσαι, μένεις κοντά στην Άσπα και στην Grand Plus, οπότε πας στην κεντρική πλατεία, πίνεις καμία μπήρα, τα λοιπά. Τα περισσότερα καταστήματα, 5 μισή ώρα κλείνουν. Το κοινοβούλιο έχει τελειώσει από τις 2, πάνε, τρώνε και μετά, γεια μας. Αν έρθει ένα ένας τραγουδιστής Παρασκευή, Πέμπτη, τα λοιπά, αυτά. Άρα, το πιάσανε τον Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης κατεβαίνει. Τώρα, φανταστείτε, θέλει να κάνει μια συνεργασία η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης λέει θα συρθεί επειδή του έχουν μια κασέτα που λέει ότι τι μου κάνεις εσύ ας πούμε. Όπως ήταν με τον Κορκολή παλιότερα. Το θυμάστε με τον Κορκολή. Το ξεχάσαμε αυτό έτσι. Αυτό το ξεχάσαμε. Έχει καρκίνο το παλικάρι. Ρε παιδιά, συνόμπι θα την πω την αμαρτία μου. 20 χρόνια καρκίνο. Να είναι καλά το παλικάρι και τον έχω, ακού... τον έχω δει κιόλας. Και μετά από την περιπέτεια της, υγεία υγείας του τα λοιπά. Αλλά πόσο ωραία λέει. Α, είναι σαν το παιδί ας πούμε που σπάει το γυάλινο το βάζω με, τα... με, το γλυκό μέσα και, και σαν κάνει καρκάρι... Α, μα, μα κόπηκα. Δεν έχει κοπεί καθόλου. Για να μην φάει το ξύλο. Για να μην φάει το ξύλο. Ε, Συνόμενα σας τα θυμίζω. Καλησπέρα σας. Είμαστε 2023. Κάποια στιγμή στην ελληνική τηλεόραση ο Τριανταφυλόπουλο έβγαλε στιγμιότυπα όπου ερχόταν με ανήλικο σε ερωτική επαφή προβολή. Με την κλασική έκφραση Τι σου κάνω, άσε μην γίνει κίτσα μου. Έτσι. Λοιπόν, τα ξεχάσαμε αυτά. Αλλά ένα εισαγγελέα, τον Γιάκο! Δεν ήθελε τότε να του πει τι κάνει, μεγάλε. Εκεί είναι που περνάνε, αν διαβάσετε τα άρθρα του ποινικού κώδικα και μάλιστα όπω δημιουργήθηκαν τώρα, άνω των 14 ετών με, με συνοχή, με, με σύνεση. Το 14χρονο που δεν ξέρει αν το πόδι του το αριστερό πάει στο δεξιά και το δεξιά αριστερά, έχει σύνεση, ας πούμε, να πάει με τον πενιντάρι. Λέω ένα παράδειγμα. Όπως και τώρα στον κολονό, κάτω των 12 και άνω των 10 είναι σαν άσκηση έστω ότι έχουμε ένα χ που είναι κάτω του 12 και πάνω από το 10 τα λοιπά, αλλά με σύνεση η οποία είναι αποδεκτή από τους γονείς και σε ε, εκδήλωση αγάπη, κάτι τέτοιες μαλακίες. Δέκα χρόνια με αναστολή. Βιαστής με αναστολή. Ο ένας είναι ελεύθερος, ο άλλος είναι ελεύθερος. Ο καταδικασμένος για βιασμούς λιγνιάδης είναι έξω, ο καταδικασμένος για απόπειρες είναι έξω, ο Φιλιππίδης θα φάει, θα γίνει το δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο τώρα μιλάμε. Καλά. Ο άλλο σκότωσε, έπνιξε, στραγγάλισε τη γυναίκα του σε τρία χρονάκια από τώρα είναι έξω. Σε τρία χρονάκια. Υπόθεση μπάμπη. Μπάμπη, λάβεις και εσύ μπάμπη μου. Και που λέτε τώρα στα πολιτικά, τον έχουν έτσι τον ανδρουλάκι. Βέβαια, ισχύει το εξή, ότι όταν κάνει κάτι, ο αντίπαλο, έστω και όταν αργό πεθαίνει, θα σου κάνει μια μπαμ από κάτω. Έτσι, λοιπόν, οπότε και για να ανέβει το το Πασόκ, έπρεπε να ψάξει να βρει κάποια πράγματα. Βρήκε τους επιρεπείς. Οι επιρεπείς είναι διάφοροι γκομενιάριδες, να το πούμε έτσι. Ε, αυτή τη φουρνιά, έτσι είμαστε, γκομενιάριδες στην Ευρωβουλή, οι οποίοι είναι επιρεπείς. Και βρήκε την κατάλληλη περίπτωση. Τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστή, αλλά απλώ θα καταλαβαίνετε λίγο το σκηνικό πώ πάει με την ΑΕΠ, το ένα, το άλλο, τα λοιπά. Ε... Και έτσι να ήταν, αφήστε το βιασμό, γιατί ο βιασμό ξέρω την λεπτομέρεια που ορίζεται ω βιασμό. Νομίζω την έχετε καταλάβει όλοι πια είναι. Δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά θεωρείτε ότι εφόσον γίνεται, η ιατροδικαστικός αφήνει σημάδια βιασμού. Θα σταματώ εδώ. Μαθαίνουμε μια λεπτομέρεια, την οποία τη μαθαίνουμε από μια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επειδή την έχω συναντήσει πολλές φορές την, κυρία Βόζεμπερκ, ότι η κυρία Ελένη δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει 6 μήνες. Η κυρία Ελένη πήρε 3 μήνες άδεια, ήταν στι Βρυξέλλε, δεν κατέβηκε στην Ελλάδα και μετά ξαφνικά κάποια στιγμή ε, η κυρία Ελένη <σ frighten> κυκλοφορούσε τώρα οι περισσότερε βελγίδε όταν κάνουν πλαστικές και αυτά τα πώ λέγεται τα μπότοξ και αυτά κυκλοφορούν κάτι για λίγο τόσα αυτά εδώ ξεκινάει από εδώ και αυτά είναι εδώ λοιπόν οπότε δεν μπορείς να ξέρει. γιατί υποτίθεται ότι τις ε, μπουνιέ. η αμήχανη στιγμή που ο ξέρει την ιατροδικαστική έρευνα και δεν μπορούν να την πάρουν οι δύο κορυφαίοι δικηγόροι του Βελγίου και η πρώην σύντροφο του Γεωργούλη, η κυρία Σταματίνα Μαντά. Δηλαδή δεν το έχετε καταλάβει ότι έχει φάει κατραπακέ στο κεφάλι, μπουνιέ στο κεφάλι. Εκτό αν νομίζετε ότι πάει και κάνει, τι έκανε αυτό. Εμένα θα μου πει ότι δεν θα μου κάτσει. Λοιπόν, ο φαρμακοποιό για να τη στέλνει στο νοσοκομείο. Δεν μπήκε η άλλη που λέει: Αχ, με συγχωρείτε, έχω ένα σπυράκι εδώ. Μπορεί να του δώσετε μια λυφή. Και θα μου πει: Ασχολούμαστε με αυτό. Μα εκεί μα στέλνουνε, παιδιά. Εκεί μα στέλνουνε γιατί την ώρα που γίνονται όλα αυτά από το ταμείο που σα έλεγα. Από το ταμείο που σα έλεγα βρήκε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να βγάλει μαύρε σακούλε και να τι δώσει σε υποψήφιου βουλευτέ του Κυριακού Βελόπουλου. Το κόντρα πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ, για να μην δουλευόμαστε ναι, 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 τα λοιπά. Εγώ είχα μια όχληση από κάποιον ονόματι Σερέτη, ο οποίος λέει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του Focus FM της Θεσσαλονίκης. Εγώ αλλιώς τα έξερα. Επισήμως βεβαίως. Και πώς το λένε, τα καράβια είναι και τα εστιατόρια συνήθως έχουν πακιστανούς αγρονομικούς υπεύθυνους για να μην τους λεγόμενους αυτοφοράκηδες. Όχι, ο κύριος Σερέτης δεν είναι αυτοφοράκιας, έχει εκπομπή. Αλλά το κόντρα. Ελπίζω κύριε Σερέτη να μην πείτε για το κόντρα. Το κόντρα που παίζει συνεχώ βελόπουλο. Νομίζω ότι είναι, υπάρχει μια σύνδεση από πίσω με τον κύριο Βελόπουλο. Εντάξει. τέλος πάντων. Το ίδιο το, το τηλεοπτικό μέσο το οποίο υποστηρίζει το Βελόπουλο βγάζει και λέει ότι έγινε προσπάθεια σε δύο άντρες και μία γυναίκα βουλευτέ του κύριου Βελόπουλου και τους δόθηκαν σακούλε με μαύρα χρήματα. Έτσι, να φύγουν από τον κύριο Βελόπουλο και να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Μιλονάκης, πρώην πιλότος, ο οποίος εκοφαντικά με χειροβομβίδα έφυγε στις 5 η ώρα σήμερα το... το, το ε, χειροβομβίδα εννοείται βόμβα, έτσι έφυγε στις 5 ώρα το μεσημέρι από το κόμμα του, το απόγευμα, από το κόμμα του Βελόπουλου, <coughs> αποχώρησε. <coughs> Ο κύριος Αυδαλάς, δεν θυμάμαι τώρα αυτό, τρέπα και η κυρία Αλεξοπούλου που τη χάνει κυρία Αλεξοπούλου και προς τη μύτη λέω, να έχει παραμείνει φίλη μου στο facebook και αποχώρησε από το κόμμα. Τι εννοώ, όταν εμφανιζόμουν στο Focus FM, όπου έφυγα με εντολή του Κυριάκου Βελόπουλου, Πηγαίνετε, δείτε την, γιατί δεν μου άφησε να κάνω αυτά το τρεπά. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε ε, απόφαση ε, και καταρχήν δεν είχε και λόγο. Ο κύριο Δαμιανίδη, so what, έβγαινε σε εκπομπέ του και απλώ το, το, βράδυ έκανε μια εκπομπή στο Focus. Θα μπορούσε να σταματήσει να βγαίνει σε εκπομπέ του και να συνέχιζα εγώ. Απλώ μου κοινοποιήθηκε μέσα του κύριου Δαμιανίδη, ωραία κανονικά, και η αιτία ήταν ότι είπα ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο για πολύ καιρό, Έλα ρε, βγήκα, όχι ρε, βγήκα, τα λοιπά, και ότι σκοπό έχει να φάει όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, υπήρξε μια τάση αποχωρήσεως 20-30 του κυρία Βελόπουλου. Ήδρωσα. Έχω 706 σήμερα, είχα 750 σήμερα, αλλά κάποια παιδιά δεν έχουν φωτογραφία τα πέταξα, 706 Ετήματα φιλία στο Facebook. Πάπα! 706. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα. Ότι κάποια στιγμή ήταν 5, που είναι full 5.000, πήγε 4.981, έκανα μια έτσι. Πάπα! Τα πρώτα 20. μπήκα μέσα και 5.000. Και κλείσαμε. Και παραμένω 706. Από καιρού καιρού που πεθαίνει κάποιο, ψηφιακά φεύγει το, το αίτημα. 706 έχω τώρα. Για αυτούς που αγωνιάνε να μπουν στο Facebook. Έχω το αδερφάκι του, το δεύτερο προφίλ. Ό,τι σκόνο στο ένα, σκόνο και στο άλλο. Χρήσο δεύτερο προφίλ. Μπείτε, εκεί πέρα μέσα και είναι κάπου 2.800. Κάποια στιγμή θα κλείσει και αυτό. Θα κάνουμε και τρίτο. Θα δούμε. Θα το πάμε σαν το παπαρούφα. Το που έχει 6 προφίλ. 16 προφίλ. Όντω υπάρχει κάποιο παπαρούφα που έχει 16 προφίλ. Λοιπόν. Και ξαφνικά. Τι κάνει. Για να κάνει τζέτζελο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή χάθηκε λίγο μπάλα, δεν μιλάμε για τον Καστιάρη και τα λοιπά, δεν μιλάμε για τον Βελόπουλο, προσπαθώ να μου κάνω αποστασία. Να θυμίσω, να θυμίσω, ότι από το ΛΑΟΣ φύγανε τέσσερα άτομα. Ο Βελόπουλος, ο Βορύδης, ο Άδης Γεωργιάδης και ο Υιός, ε, πες το, Πλεύρης. Και τότε είχαν ακουστεί για λεφτά. Έλα όμως που είχαν ακουστεί και κάτι άλλο. Ότι τα λεφτά τα πήρε ο Καρατζαφέρης. Και τώρα κάθομαι και σκέφτομαι. Τελικά τα λεφτά αν πέσαν λεφτά τα πήραν οι βουλευτές ή ή του ζητήθηκε για του τρει αυτού βουλευτέ να πάνε σε άλλε εκλογικέ περιφέρειε. Α πούμε, να βγαίνει πρώτη Θεσσαλονίκη και να πα στην Κέρκυρα. Να πα, σαν, σαν εγώ να είμαι σε ένα κόμμα, να είμαι Κερκυραίο βουλευτή και να πούμε πήγαινε στη Μιτιλίνη. Θα έβγαινα με τα μπούνια. Μιτιλίνη Power. Λοιπόν, τέλο πάντων. Πανελλαδικό. Έτσι, πα Ο Κύριο Μιλονά αποχώρησε η κυρία Ποσέπαμε Αλεξοπούλου αποχώρησε, ο κ. Αυδαλά, όπω λέει, τα λοιπά, από Θεσσαλονίκη Γρεβενά. Για να αποδείξω, λέει, ότι δεν παίρνω λεφτά. Σπουδαία στο ε, ποινή του βάλατε. Την ώρα που μάλλον δεν θα μπει ο Κασιδιάρη, ή μάλλον τώρα διακυβεύεται ότι εφόσον δεν θα κατέβει ο Κασιδιάρη, το Έλληνε για την πατρίδα θα βγει, αλλά δεν θα έχει ούτε το κανένα που είναι αρχηγό, αλλά ούτε και το καστιδιάρη και που χάνει του ψήφου, χάνει και του βουλευτέ. Σα θυμίζω, κάποια στιγμή ο Καρατζαφέρη έλεγε θα γίνω ο πρωθυπουργό. Του υπόθηκε στο γραφείο μέσα. Γίνε πρωθυπουργό εσύ. Πήγε μέσα στο, δωμάτιο, στο μπάνιο, σαν τον Κωνσταντίνο, και έκανε με το, το είπε ο ίδιο. Και μετά μα ήρθε ο, λένε, ο τραπεζικό που του σκασε. Πώ το ο άνθρακα. Ο φάκελο με τη βόμβα στα, στα πόδια. Και τώρα είμαστε μια ωραία οικογένεια. Η Νέα Δημοκρατία υπάρχει χρήμα, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Μια χαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματίες που το υποστηρίζουν χώνουν χρήμα. Το μέρα 25 που είναι τραγελαφικό, δείτε πόσοι έχουν ψηφίσει στη δημοσκόπηση μέρα 25. Δεν έχει ψήφο. Την ώρα που μπήκα μέσα δεν είχε ψήφο. Αλλά βγαίνει 7%. Ο Βόλτεμορ, αυτός που είναι από το Χάρι Πότερ, το συστημικό κόμμα της Μασονίας. 7%. Και κάποια στιγμή θα πέσει στο τραπέζι το εξή. Γιατί ακούω κάτι, δεν συνεργάζομαι και δεν συνεργάζομαι και δεν συνεργάζομαι και δεν συνεργάζομαι. Θα έχει νέα δημοκρατία 40%. Μην κοιτάτε τώρα που έχει 4%. Εδώ είμαστε σε σφιγκοφολία. Θα έχει 40%. Τα τρία άλλα κόμματα τα μαζί, το Πασόκ, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ, Κινάλ, και ΜΕΡΑ25 θα έχουν 45%. Και θα κάνουν όλοι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλη από το Βελόπουλο σε ποιο θα πάει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με το Βελόπουλο θα κάνει κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ συνασπισμό αυτό και. Κινάλ και ΜΕΡΑ25 πιθανόν να θέλουν ένα 2-3% και θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτόν. Οι Έλληνε για την πατρίδα, αν μπουν, δεν θα συνεργαστούν με κανένα. Το κουκουέ, όχι. Μάγκα ο κουτσούπα, ρε. Μάγκα, μάγκα, μάγκα. Το ρολεξάκι να είναι καλά, 35.000. Μάγκα. Μάγκα, μάγκα. Τι κάνει, όχι. Πώ θα πα, όχι. Είσαι καλά, όχι. Θα βγει, όχι. Θα μα βυθίσει, όχι. Και μετά παλεύουμε για τα εργατικά δικαιώματα του μαλάκα που έκτιζε το σπίτι του λαού. Τζάμπα χωρί ένσημα εργοδότε. Καλύτεροι εργοδότε να είναι το κουκουέ. Και όπω καταλαβαίνετε, εδώ βρωμάει ένα σκάνδαλο. Το Πασόκ θα του πρόξουν σε οποιαδήποτε, γιατί υπάρχει και το. Αυτό που σα έχω πει ότι έχω το εισιτήριο εδώ. Το έχω έτσι το εισιτήριο. Έτσι. Αυτό είναι ο λογαριασμό του ΣΕΙΔΑΠ. Έτσι. Το έχω έτσι. Έτοιμο. Έτσι και κάνει συνεργασία. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Φύγετε από τη χώρα. Φύγετε από τη χώρα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και προσέξτε λίγο, είσαι εσύ, αυτός που έχεις τα προβλήματα και σου αρχίζουνε. Γεωργούλης, Πασόκ, Ελένη, Καηλή, ναι 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 ναι, Κολονός, Πισπυρίγκου, κοιτά σας είναι Πισπυρίγκου, ναι 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 ναι, Στάθης, ναι 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 ναι, Λιγνιάδης, Φιλιππίδης, ναι ναι ναι, Πάτσης, ναι 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 ναι, Βενεζουέλα, ναι 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 ναι, τα λοιπά. Πάει να πάρεις ένα τυρί, και προσέξτε λίγο τι ανακοινώσει των κομμάτων. Βγαίνει τώρα ο Χαζοχαρούμενο, ο Χαχαμπούχα και λέει. Ελπίζω ότι στα επόμενα 4 χρόνια θα έχουμε αύξηση 25%. Αν έχει πληθωρισμό 10% το χρόνο, 10 και 10 και 10 και 10 είναι 40%. Και αυτά είναι τα μαθηματικά τη πλάκα. Γιατί δηλαδή είναι 10 και 10 στο 10 του 10 και 10, 10 10 10 βγαίνει 44%. Αλλά θα σου κάνει αύξηση 25%. Άρα θα σου κάνει μια φτωχοποίηση 20%. Και στο λέει. Στο λέει. Είναι τα ψηλά γράμματα που λέει μπορώ να έχω την προσοχή σα. Και μετά από κάτω, ευχαριστώ, ξέρει. Αυτά. Συνασπισμό. Θα το φτάσω, λέει χίλια ευρώ. Αστερα φιλαράκο. Αστερα φιλαράκο. Εσύ δεν έφτασε 700 όταν είσαι πάνω, θα το φτάσει τώρα. Με τι λεφτά, με τα λεφτά τα δικά μα. Το πασόκ τίποτα. 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 Μην ανοίγει ε, συζήτηση για του μισθού. Και μετά. Και μετά, μπαμπά, το κουκουέ. Να φτάσει 1500 ευρώ, μακάρι μεγάλε. Έτσι. Και μετά το ΜΕΡΑ25 θα κλείσουμε τις τράπεζες Το ξαναλένε πάλι. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Γι' αυτό δεν θέλω να σας πω. Αχρήματα κοινωνία. Να βγάλετε, να πάρετε κάμια λυρίτσα. Δεν είναι συνιστά ε, συμβουλή σύμβου, για τοποθέτηση. Αλλά πώς θα σα λέω. Καμία λυρίτσα. Να έχει κάποια κοσαρικάκι να με πεντέρικε στο σπίτι. Κάδια κοσάρι κάτω από το, από το πλυντήριο. Μπα και αυτά γιατί μα βλέπω. Όχι τώρα, η κοσάρικα. Στο Βέλγιο βγαίνουν και 10 ευρώ. Στο Βέλγιο βγαίνουν και 10 ευρώ. 10 ευρώ και θα έβγαλα 10 ευρώ. Πώ έκανε ο Σιμίτη που έκανε έτσι τα λοιπά. Ακριβώ. Αυτά όμω είναι όλα κόλπα με λεφτά. Με λεφτά. Πάρε μια σακούλα με 15 εκατομμύρια ευρουλάκια. Πήγαινε στην Ελβετία, άνοιξε μια θηρίδα, πέταξε τα μέσα. Ανέβα πάνω στον πάνω όροφο, πάρε με μια, με μια πεντακοσάρικα 10 νομίσματα 10 ουγγέ του χρυσό, 10 ουγγέ πλατίνα τα λοιπά, πέτα τα μέσα στη θηρίδα, δεν σε ρωτάει κανένα πώ είναι. Ένα αφημί στην Ελλάδα και δεν κατάσχονται κιόλα στην Ελβετία και είσαι μια χαρά. Παίρνει μετά με ένα μασούρι λίρε, 10 λίρε, 20 λίρε, 5-10 τα παίρνει από το ένα χειροδανιστήριο και κυκλοφορά. Μαύρο! Μαύρο! Έτσι! πλέον στην πιάτσα σου λέει με ρευστό με πληρώνεις, γλιτώνω το 1,5% της πιστοτικής και το αυτό σου κάνω και με το 5-6% και λέτε εσείς ότι δεν έγινε αυτό πράγμα ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης πιάστηκε στα σύνορα της Ιταλίας καρφωτή μάλλον μάλλον από κάποιον άλλον έτσι ξέρω με ποιον, ήταν παλιότερα μαζί εφημερίδε, με 4 εκατομμύρια. Τα πήρε, τα πήρε πίσω. Τα πήρε πίσω. Δικαίωμά μου είναι. Λέει δεν ενημερώσει το τι. Γιατί αυλαβή διέλευση δεν πέρασε από την Ελβετία, πέρασε τα λοιπά. Πού ζούσε ο Αναστασιάδης τα τελευταία χρόνια. Πού ζούσε. Στην Ελβετία. Γενέβη. Ελβετός ε, ε, υπηκός. Όσα θέλω έχω. Η εφορία βγαίνει βάσει των μισθών και τέτοια πράγματα. Όσα θέλω. Για να ζήσει στην Ελβετία θέλει 5 με 6.000 το μήνα. Για πλάκα. 6.000 το μήνα λιμοκτονεί. Πούλησε λέει την εφημερίδα και τελείωσε. Να πω τώρα κάτι άλλο για να καταλάβετε πόσο κονσπίραση γίνεται. Όλο τυχαίω σε ένα καράβι συμφερόντων ενό εφοπλιστή, ο οποίο έχει αγοράσει αυτέ τι εφημερίδε και ο οποίο είναι ο βασικό χρηματοδότη τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκαν 850 κιλά κοκαίνη. Εδώ, εδώ. Βοά η πιάτσα ότι είναι από τον άλλο χοντρό καρφωτή. Τελικά σε αυτή τη χώρα οι εφοπλιστές ή θα μεταφέρουν ναρκωτικά ή θα παντρεύονται τι στάι. Δεν έχει κάτι άλλο. Ή θα παντρεύονται τι στάι που έχει παντρευτεί 7 εφοπλιστές ή θα μεταφέρουν ναρκωτικά. Και είναι όλοι στο κόλπο. Έτσι είναι όλοι. Έτσι. Τι γίνεται στην Ελλάδα. Να γράφονται σπίτια στο όνομα συζύγου πολιτικού αρχηγού μόνο και μόνο για να επηρεαστεί η ψήφος σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό όργανο που θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια από τώρα. Ε? Δεν, δεν λέω περισσότερα. Ξέρω, δεν λέω περισσότερα. Αγορασμένο κατευθείαν το διαμέρισμα στο όνομα. Στο όνομα. Πάρε τα κλειδιά αυτό να το σπίτι σου. Πώ είπε ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτη Κανελόπουλος, στον στρατηγό Φιλίτ, όταν είχε έρθει το 1945-47, πότε ήταν με τον εμφύλιο, του λέει: Στρατηγέ εδώ ο στρατό σα, τον ελληνικό στρατό, ο Κανελόπουλο τον έδειξε στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του είπε: Στρατηγεί ο στρατό. Δοσύλλογοι και δυλοπάρκι πάντοτε. Φαγώματα, στρακαστρούκε εκεί στην οδό τάκη, στο, στο ψυρί, τάχα επιτεθήκανε στη Μαρέβα. Αυτή που σας έλεγε: Χτυπήστε και μετά ο άντρα το έκανε έτσι. Στου υγειονομικού. Τελευταίο που έδιωξε δημοσίου υπαλλήλου Μητσοτάκη σαν υπουργό. Τον κάνατε πρωθυπουργό. Τελευταίος που σα έκλεισε τι τράπεζε, ο υπουργό Οικονομία και Οικονομικών του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό το από εδώ, εδώ και από εδώ, εδώ. Τον η αυτοκόλλητο. Και ξαναβγαίνουν τα, τα λιμά του μέρα 25 και λένε θα τι κλείσουν τι τράπεζε πάλι. Ξύλο! 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 Κακό! Ήμασταν μαλάκε. Θα σου το πω πολύ απλά. Αν το 2015 που γίνανε τα κλεισίματα των τραπεζών, 16-15 πότε ήταν, είχα αυτό τον κόσμο που έχω τώρα που τώρα έπρεπε κανονικά να κάνει, όχι 70.000 εδώ έπρεπε να είναι 300.000 το κανάλι 400.000 το κανάλι αυτό πιστεύω εγώ, αυτή ήταν η δυναμική μου γι' αυτό και μου ρίξαν τα κανάλια συνεχόμενα θα σα είχα κάνει προτροπή να κάνετε συνεχόμενα όλοι οι μηνύσεις. μηνύσεις. γιατί μου κλείσετε την τράπεζα για αυτά τα λοιπά, όλα κατά δίωχτο αν κλείσουν τώρα οι τράπεζα Ποιο Γρηγορόπουλος. Φευγάτε στα υπόγεια κάτω. Ελάτε μαζί μου, πώ θα είναι η Σμιλιά Και βλέπω κυρίε και κύριοι, είναι πολύ γρήγορε οι συνθήκε. Και πολύ γρήγορε. Ο χρόνο τρέχει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τι κάνει το Σέρν. <coughs> τα τρέχει πιο γρήγορα. Παιδιά, θα ξυπνήσετε Κυριακή πρωί και την Κυριακή το βράδυ με τα τάμπλετ που λέμε τα λοιπά θα σας έχουν βγάλει την κυβέρνηση η οποία θα σας φορμάρει. Εγώ πλέον μαζί με τις δημοτικές μετράω τρεις με τέσσερις εκλογές. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνουν και άλλες εκλογές, θα ξαναγίνουν και το Σεπτέμβριο, θα γίνουν και το Οκτωβρίο αυτές που είναι οι δημοτικές και και μάλλον το, το Δεκέμβριο θα ξαναγίνουν και άλλες. Θα παίξει και ο Γεσχέλο. αυτά, αυτό ε, περιμένουμε και καθίστε να δείτε τι γίνεται. Και ακόμα δεν έχει σκάσει τον πάμ. Η υπόθεση Γεωργούλη είναι τη πλάκα. Τη πλάκα. Σα είπα, εγώ ότι θα έχει άλλε δύο καταγγελίε. Έχει πέντε τελικά. Εγώ ήξερα για δύο. Λοιπόν. Θα σκάσει κι άλλο. Θα σκάσει κι άλλο. Όπω σκάει ήδη τώρα. Τώρα βγαίνουν όλα τα ανίποτα. Όλα τα λιμά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάτι πετάνε εναντίον τη κοπέλα της Ελένης. Όλα τα λιμά του Πασόκ πετάνε κάτι εναντίον του Γεωργούλη και οτιδήποτε άλλο τοποθετήσει από ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν λεφτά. Και ρωτώ πάλι τις σακούλες με τα μαύρα εκεί στο, πώς το λένε στο ελληνική λύση, τις πήραν βουλευτές ή τις πήρε η ηγεσία. Τι να ψηφίσεις. Την Νέα Δημοκρατία που είναι κλέβουν χρήματα φανερά, έχουν πεδεραστές, έχουν κάνει νόμους για να φάνε λεφτά, φάγανε λεφτά με τον κορονοϊό. Το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τα χειρότερα και η χώρα ακόμα τα πουλήσαμε όλα. Χρωστάγαμε 320 δισεκατομμύρια και τώρα χρωστάμε 400. Μάγκε. Το Πασόκ. Το Πασόκ που από τότε που ανέβηκε πάνω να το έδιωξε όλο το παλιό το Πασόκ. Εφτά άνθρωποι είναι ακόμα συνομιλητέ του Ανδρέα Παπαδρέου στα ψηφοδελτία. Εφτά άνθρωποι. Από το Πασόκ. Το κουκουέ που... Όχι, 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 όχι. Οχέ δημούτσονε. Το μέρα 25 που είναι το πλέον συστημικό. Θα κλείσει τι τράπεζες. Ο μασόνο. Ο μασόνο. Ο μασόνο. Και μην πεις ότι δεν είναι. Μασόνοι είναι όλοι. Μασόνοι όλοι. Και τελικά ένα ακόμα υποτίθεται ότι ήταν εκτό απείρακτο τα λοιπά. Σακούλα ρε. Πολύ σακούλα. Πεντακοσαρικάκι. Φέρτα εδώ, λέει, δεν περνάνε αυτά. Τα καταθέτει στην τράπεζα. Μια χαρά. Δώσω μου ένα πεντακοστάρικα να στα δώσω εγώ. Μια χαρά. Τα σπάω όποτε θέλει. Και διακοστάρικα και εκατοστάρικα. Και τελικά το τουρλουμπούκι εκεί πέρα με το Έλληνε για την πατρίδα που βγήκε ακριβώ όπω σα το είπα. Βαριέμαι να επιβεβαιώνομαι. Βαριέμαι να επιβεβαιώνομαι. Ο φίλο μου σήμερα, ο Φίλιππο, μου λέει: Ξέρει, λέει, έχω αυτό και τα λοιπά. Του λέω: Το ξέρω. Επιβεβαίωση. Λέει: Ναι, λέει, έχει σημασία. Λέει. Δεν το θέλω το χαρτί. Το έχω το χαρτί, Φίλιππε. Το έχω. Μακάρι να σα είχα βάλει ένα λεπτό στίχημα με όλου εσά που λέγατε ότι ο Καστιδιάρη θα κατέβει. Ένα λεπτό, όχι ένα ευρώ, ένα λεπτό. Θα είχα βγάλει να με. Πώ λέει ο άλλο, λέει, βοηθήσω το κανάλι, λέει, να παραμείνει, λέει, ανεξάρτητο. Θα αρέσει και άμα πάρω εγώ 10 ευρώ από σένα, θα γλιτώσω την ανεξαρτησία. Τέλο πάντων. Ποιοι είναι χαϊβάνια τελικά, αυτό δεν ξέρω μόνο. Αυτό που έχω να σα πω είναι το εξή. Επειδή με ρώτησε και μία κυρία με ένα ύφο λίγο περίεργο, λίγο κλανιδέα, ξέρει τα λοιπά, λέει: Εσύ ξέρει, λέει, ποιο κόμμα θα κάνει λιγότερο κακό στην Ελλάδα. Εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρει. Και δεν πρόκειται ποτέ να το πω. Για σκέψου λίγο. Ε? Ανέβασε λίγο την, την νοημοσύνη σου. Γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική με την έννοια να πω ένα κόμμα τα λοιπά. Ούτε πρόκειται να κατέβω ποτέ στην πολιτική, ούτε πρόκειται ποτέ να πω ψηφίστε αυτό το κόμμα ή αυτό το κόμμα. Ξέρω ποιο έχει κάνει το κακό και ποιο έχει κάνει το καλό. Σκεφτείτε μόνο το εξή. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η οποία σήμερα έχουμε 22 Απριλίου, μέσω βδομάδα θα αρχίσουν οι προπαγανδιστικές επιρροές της Ρωσίας και της Αμερικής στις ελληνικές εκλογές. Και μην μου πείτε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει προπαγάνδα, διότι θα καλχάσω. Παρακολουθείτε σε ποια κανάλια θα κάνουν τη μοναδική τους εμφάνιση που δικαιούνται οι υποψήφιοι βουλευτές και παρακολουθείτε λίγο το τι θα βγει από το χρονοτούλα από τις μαλακίες για το ένα κόμμα αντίον το άλλο. Θα είναι οι πιο γρήγορες, γκραν κοινιόλ εκλογές, και έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά θα σα το πω προ τι τελευταίε μέρε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Κάντε μια εγγραφή όσοι είστε καινούργοι. Κάντε ένα like όσοι είστε παλιοί, αλλά και καινούργοι, αν σα άρεσε η εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο, 11 και 4, με την εκπομπή Πέμπτη Διάσταση, δεύτερο κύκλο, πρώτο επεισόδιο, Χαμένη Ατλαντίδα. Να είστε καλά. Γεια σας.